Ξεκίνησε από τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου η παραλαβή των επιταγών κατάρτισης από τον ΟΕΔ για τους επιλαχόντες που είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση προκειμένου να επιμορφωθούν στις νέες τεχνολογίες και να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση που θα διαρκέσει ένα μήνα, δηλαδή έως τις 5 Μαρτίου. Είναι για μια εκπαίδευση ανέργων, μια κατάρτιση σε θέματα βασικών δεξιοτήτων χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και πραγματοποιείται από τα ΚΕΚ. Έχουν το δικαίωμα μέσα σε ένα μήνα να πάνε από την υπηρεσία του ΑΕΠ να παραλάβουν το βάουτσερ εφόσον έχουν επιλεγεί. Αυτό γίνεται μέσω κάποιας επιλογής? Ναι, βεβαίως. Έχει λήξει η υποβολή, έχει λήξει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αυτός είναι ο τρίτος πίνακας ωφελουμένων που εκδίδεται και έχει να κάνει με τη μη ενεργοποίηση από άτομα που είχαν επιλεγεί ή κάποιες διορθώσεις που έχουν γίνει και έχει εκδοθεί πλέον ο τρίτος πίνακας, πιθανά να υπάρξει κι άλλος, όπου οι επιλεγέντες θα αντικαθιστούν τους αρχικούς επιλεγέντες, οι επιλαχόντες, συγγνώμη, αντικαθιστούν τους αρχικούς επιλεγέντες, οι οποίοι δεν είχαν πάει να πάρουν το βάουτσερ. Ουσιαστικά θα λέγαμε ότι είναι κάτι σαν σεμινάριο. Είναι σεμινάριο, βεβαίως. Mm-hmm. Είναι ένα σεμινάριο 100 ωρών. Ουσιαστικά έχει σαν θέμα του την εκμάθηση της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ακολουθείται και με μία πιστοποίηση γνώσεων. Όπου μετά όσοι το παρακολουθήσουν θα πάρουν και κάποια χρήματα από τον ΟΕΔ. Ναι, ακριβώς. Υπάρχει μία επιδότηση 500 ευρώ. Οπότε δηλαδή είναι ένας μήνας για να μπορέσουν να πάνε στα... Έχουν στη διάθεσή τους ένα μήνα, έχουμε ξεκινήσει από σήμερα, διαρκεί μέχρι τις 5 Τρίτου, που μπορούν να πάνε στα κατατόπους ΚΠΑ 2 της υπηρεσίας του ΑΕΒ και να παραλάβουν το βάουτσερ. Όσοι αναφέρονται ως ωφελούμενοι στον πίνακα που έχει εκδοθεί. Να σημειώσουμε πως όσοι δικαιούχοι παραλάβουν επιτυχική κατάρτιση θα πρέπει παράλληλα να ανανεώσουν και την κάρτα ενεργείας τους προκειμένου αυτή να έχει ισχύ όταν ξεκινήσουν τα προγράμματα. Σε διαφορετική περίπτωση απορρίπτονται αφού δεν θεωρούνται πλέον άνεργοι. Κάθε ωφελούμενος, εφόσον ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατάρτισης και συμμετάσχει στις εξετάσεις πιστοποίησης των δεξιοτήτων του, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο έχει συνολική αξία 500 ευρώ. Η καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος στον ωφελούμενο θα γίνει από τον ΟΕΔ με κατάθεση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, ο οποίος θα έχει δηλωθεί στην αίτηση συμμετοχής που υποβάλλει ο άνεργος.